Κύριοι βουλευτές, με την ανεργία στο 28% και κατά τη Eurostat προχθές το 34%, η κυβέρνηση βγήκε να διαλαλήσει στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο το νέο πανεθνικό θεσμό της γενικευμένης εργασιακής ηλωτίας των Ελλήνων νέων. Και με τη συνδρομή των μνημονιακών ΜΜΕ επιχειρεί να επιβάλλει αυτό το μοντέλο της προδημοκρατικής εποχής, της φθηνής και επισφαλούς εργασίας, ως τρόπο ζωής των Ελλήνων για το παρόν και το μέλλον. Με μία δόση ηλαρότητας, αν η κατάσταση δεν ήταν τόσο τραγική, θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτά τα νεοφιλελεύθερης επίνευσης προγράμματα είναι προγράμματα ξεσκουριάσματος ή ξεμουδιάσματος των ανέργων νέων μας. Και αυτό γιατί μοναδικό στόχο έχουν να δημιουργήσουν τεχνητή κινητικότητα εν ώψη των ευρωεκλογών και να μειώσουν τη στατική ανεργία, ώστε οι κυρίαρχες νεοφιλελεύθερες ευρωπαϊκές δυνάμεις που επέριψαν το κόστος της τραπεζικής πίστης στις δυνάμεις της εργασίας να έχουν το λιγότερο δυνατό πολιτικό κόστος. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το μοντέλο απασχόλησης που προωθείται με τα προγράμματα συνιστά μια ακραία επίθεση εναντίον του συστήματος της πλήρους και ασφαλισμένης εργασίας και βεβαίως κατά της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης, αφού το ένα είναι συνάρτηση του άλλου. Η σκοπιμότητα όμως των επικυρίαρχων δυνάμεων στην Ευρώπη και της νεοφιλελεύθερης τεχνοδομής είναι απότερη. Να αναιρέσει δηλαδή την αξιοπρεπή εργασία ως νομιμοποιητική βάση της κοινωνικής συνύπαρξης, της συλλογικής δράσης, του δικαιώματος του συνεταιρίζεστε, της συμμετοχής των πολιτών σε πολιτικές κινήσεις και κόμματα. Εν τέλει, κυρίες και κύριοι, υπονοβεύει το δημοκρατικό πολίτευμα. Γιατί, όπως έδειξε η πρόσφατη εμπειρία, οι πρικισμένοι με πολλά ουσιαστικά και τυπικά προσόντα Έλληνες νέοι θα αμείβονται με εξευτελιστικές αποδοχές κάτω του ορίου της φτώχειας. Σε πολλές περιπτώσεις, σε ετεροαπασχόληση, χωρίς δικαίωμα συμμετοχής σε σωματεία, χωρίς δικαίωμα αμφισβήτησης και διαμαρτυρίας, παντελώς αβέβαιοι και ανασφάλιστοι, έρμεοι στις εργοδοτικές εντολές. Και το κυριότερο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα θύματα αυτά του παροχημένου, επιθετικού και εκδικητικού νεοφιλελευθερισμού που ενστερνίζεται η ευρωπαϊκή τεχνοδομή και η μνημονιακή κυβέρνηση ως τρόπο σκέψης, έρχονται να αντικαταστήσουν τους χιλιάδες ανέργους, τους απολυόμενους από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, γονείς τους, συγγενείς και γείτονες, σύμφωνα με τους επιτακτικούς ακροτηριασμούς του μνημονίου. Οι εργατολόγοι και κοινωνιολόγοι του μέλλοντος θα μιλούν για μια πρωτοφανή ανθρωποφαγία που καταστρέφει το κοινωνικό και εργαστικό ιστό στην πατρίδα μας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, τα προγράμματα αυτά της ηλωτίας τείνουν να γίνουν ο κανόνας στις παραγωγικές σχέσεις μετά τον υποβασμό της χώρας μας μέσω των μνημονίων στο διεθνή καταμερισμό της εργασίας. Όλοι μας έχουμε καθήκον να αποκαλύψουμε τον πραγματικό τους χαρακτήρα και ασφαλώς όλοι οφείλουμε να ζητήσουμε αυτά τα γλίσκρα κονδύλια των ευρωπαϊκών λαών να διοχετευτούν προς την πλήρη και ασφαλισμένη εργασία που σέβεται την αξία των ανθρώπων και κυρίως των νέων μας. Ειδικότερα για τους ασχολούμενους με τα ζητήματα δεν πρέπει να παραλείψουμε ότι η Γερμανία που επιβάλλει αυτά τα αναχρονιστικά προγράμματα εργασίας στους λαούς του Νότου έχει αποκτήσει, έχει αποκτήσει παραγωγικά συγκριτικά πλεονεκτήματα με τον λεγόμενο διεισμό του εργατικού δυναμικού στο εσωτερικό της. 12 εκατομμύρια περίπου ανατολικογερμανών μεταναστών και ανειδικεύτων προλεταρίων εργάζονται με τα λεγόμενα mini ή mini jobs ή mini geld ή τα εργασιακά franchising με 400, 500 ή τα 600 το πολύ ευρώ μηνιαίως.
Για το εγχώριο όμως εργατικό δυναμικό που αποτελεί και την εκλογική πλατεία της Μέρκελ και των άλλων κυρίαρχων κομμάτων επιφυλάσσει άλλη μοίρα. Μπορεί με να κρατά σταθερούς τους μισθούς ή να δίνει συγκρατημένες αυξήσεις, πλην όμως οι αμοιβές της εργασίας βρίσκονται σε αξιοπρεπές επίπεδο. Εμείς όμως στη χώρα μας, κατ' εντολή της τριαρχίας των δανειστών, καταστρέφουμε ολοσχερώς το εργατικό μας δυναμικό, εξαφανίζουμε τα αγαθά της εκπαίδευσης και σκορπίζουμε στους πέντε ανέμους τις περιουσίες που ξόδευσαν οι γονείς και τον ιδρώτα που έχησαν για να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Έχω την ανοχή για 2 λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Έτσι φέρνουμε τη νέα γενιά πρώτου διλήμματος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ή την τελειωτική και απόλυτη ανεργία, ή την περιστασιακή, απαξιωμένη, υποτιμητική απασχόληση, με αμοιβές κάτω του ορίου του στόχιας και με συνθήκες ρωμαϊκής γαλέρας. Η αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ, με κάθε και κάθε αξιοπρεπής Έλληνας και πατριώτης, πρέπει να καταγγείλει αυτά τα γενικευμένα προγράμματα εκμετάλλευσης της ελληνικής νεανικής εργατικής δύναμης. Πρέπει όλοι μας μαζί να αποκαλύψουμε τη δράση της κυρίαρχης ευρωπαϊκής ελίτ που δημιουργεί θέσεις δούλων για όλους τους νέους της Ευρώπης και κυρίως του Ευρωπαϊκού Νότου. Και ασφαλώς πρέπει να λάβουμε πρωτοβουλία ενημέρωσης των οικογενειών των νέων, να μην εθιστούν στις διάφορες μορφές ψευδοαπασχόλησης και άγριας εκμετάλλευσης των παιδιών τους, της ελπιδοφόρας από άλλες συνθήκες νεανικής εργατικής δύναμης. Η ακραία επισφάλεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταστρέφει την προσωπικότητα του ανθρώπου. Στο πρόσωπο των νέων δουλοπάρικων απεικονίζεται το σκοτεινό μέλλον του εθνικού μας σχηματισμού. Πρέπει όλοι να τραβήξουμε την προεκλογική κουρτίνα της νέας εργασιακής ηλωτίας, να αποκαλύψουμε το σχέδιο του μνημονίου και της ευρωπαϊκής ελίτ που θυσιάζει τους νέους με πρωτοφανή και άγρια ταξικότητα στο βωμό του νομαδικού κεφαλαίου και του υποβαθμισμένου κράτους παρία. Πρέπει να βροντοφωνάξουμε ότι οι νέοι μας, οι νέοι όλης της Ευρώπης, χρειάζονται σεβασμό, χρειάζονται αξιοπρέπεια, προοπτική για να συμμετέχουν ισότιμα στον κοινωνικό βίο και να παρακινηθούν να διαιωνίσουν το γένος και την κοινωνία. Η υποψηφιότητα του Προέδρου μας, του Αλέξη Τσίπρα, ως Προέδρου της Κομισιόν, είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να καταγγείλουμε αυτά τα γενικευμένα προγράμματα της εργασιακής ηλωτίας που μεταφέρουν πλούτο από τις δυνάμεις της εργασίας στο χρηματιστικό κεφάλαιο. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Οι λαοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και πρωτίστως ο ελληνικός, δεν πρέπει να εθιστούν στην πρωτοφανή αυτή εργασιακή και κοινωνική συρρήκνωση και στις στρατιές των εκατοντάδων χιλιάδων νέων μας, επιστημόνων, ερευνητών, τεχνητών που μεταναστεύουν για να αιμοδοτήσουν τις οικονομίες των δανειστών μας, μεταφέροντας προς αυτούς και τη μεγάλη κρατική και οικογενειακή δαπάνη της ελληνικής κοινωνίας μας, δεν πρέπει να προσθετούν οι νέοι εγχώριοι ήλωτες που τραβούν το κακουπί της μνημονιακής γαλέρας, οι βριζόμενοι και προπυλακιζόμενοι, αν διαμαρτυρηθούν για την κακή μοίρα του λαού και του έθνους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Μητρο.